ζωή. Εξαιρετικά, θα έλεγα. Εξαιρετικά. Μάλιστα, χθες εμπλούτησα και το λεξιλόγιο μου. Και εξακολουθώ να έχω και ακόμα άγατο στις λέξεις. Τόσες υπηρεσίες δεν είχα όπως τις δύο. Δεν τις ξέρω. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τι σημαίνουν κάποιοι. Τις ακούστε μαζεμένες. Ναι, ενοχωρώ και με μεγάφωνο. Ακούγαμε χθες ότι σκέφτηκε και νομική υποστηρίξη. Ναι, το σκέφτομαι ειδικά. Το σκέφτομαι και νομική, γιατί εκτός από την προσβολή της αξιοπρέπειάς μου, με απείλησαν καταφανέστατα και εμένα και την οικογένειά μου. Και ότι συνεπάγονται όλα αυτά τα πράγματα, σκέφτομαι ειλικρινά να προσφύγω. Απλά αυτή τη στιγμή είμαι έτσι λίγο σκεπτικός, γιατί δεν ξέρω μήπως οξύνω χειρότερα τα πράγματα. Σημαντικά παρόλα αυτά, σήμερα υπάρχει μια παρέμβαση στην εισαγγελέα για τα χρήματα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ προσωπικά ζήτησα από τις προϊστάμενες αρχές μου να υπάρχει εδώ η παρουσία εισαγγελέα εδώ, στον χώρο. Για να μην σημειωθούν τα χθεσινά. Γιατί τα χθεσινά ήταν κάτι παραπάνω και από τραγικά. Δεν θεωρώ ότι κανένας εκπαιδευτικός ή οποιοδήποτε άνθρωπος ασχολείται με την εκπαίδευση στον κόσμο να θεωρεί ότι οι συνθήκες οι χθεσινές ήταν κατάλληλες να γίνεται μάθημα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το υβριολόγιο να τα ακούν παιδιά μικρά, 6, 7, 8, 12 χρονών. Και δεν μιλάω μόνο για το προσωπικό, μιλάω και για τα δικά μας τα παιδιά. Γιατί μεγαλύτερο κακό έκανε στα δικά μας παιδιά αυτή η κίνηση χθες. Σήμερα το πρωί μου δηλώσαν μαθητές του σχολείου ότι βλέπανε φιάλτες στον ύπνο τους απόψε. Τι άλλο σας λέγανε, κύριε Διευθυντά, τα παιδιά αυτά? Λοιπόν, τα παιδιά ότι εκτός το. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους συμμαθητές τους νέους. Εγώ είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γιατί την Παρασκευή. Παρότι το μικρό έτσι στην αρχή μούδιασμα, αργότερα, σε αντίθεση με την σουρεαλιστική κατάσταση που επικρατούσε εδώ απ' έξω, μέσα το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Μέσα